την ενοχή της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας, ο καταδικασμένος επιχειρηματίας Λαβρέτης Λαβρετιάδης προχωρά σε ομαδικές απολύσεις παράνομες και καταχρηστικές όλων των εργαζομένων της ΕΛΦΕ ΑΕ. Είναι προφανές ότι ο κ. Κατσιδάκης και η κυρία Στρατινάκη κλείνουν το μάτι στον καταδικασμένο και ενεργούν εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και εις βάρος της κοινωνίας της Καβάλας. Είναι γνωστό ότι ο κ. Λαβρετιάδης εδώ και 6 χρόνια με προφανής αντεργατική συμπεριφορά ταλαιπωρεί 130 οικογένειες και πλέον έχει αποφασίσει να δώσει τέλος με την πραγματοποίηση ομαδικών απολύσεων. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση, πρέπει να μας πει επιτέλους αν είναι με την νομιμότητα ή με τον καταδικασμένο επιχειρηματία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Εδώ και 6 χρόνια προσπαθεί να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη και την εργασιακή νομιμότητα μέσα στο εργοστάσιο. Ήρθε η ώρα να δείξει και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Χατζηδάκης και η κυρία Στρατινάκη σε ποιον στέκονται δίπλα.